πάμε τώρα, γιατί έχουμε μέσα σε λίγες ημέρες τον περίεργο και ύποπτο θάνατο πόσων παιδιών. Τεσσάρων παιδιών, Φίλιππε. Τεσσάρων νέων ανθρώπων, παιδιών από 3 ετών έως και 18 ετών. Μιλάμε για ένα μπαράζ θανάτων, το οποίο ξεκίνησε με την τρίχρονη Κατερίνα και συνεχίστηκε με τον 7χρονο Μάριο, συνεχίστηκε προχθές με άλλο ένα παιδί ηλικίας 18 ετών και μόλις μαθαίνουμε ότι έχουμε άλλο ένα νεκρό παιδί, τον 18χρονο Νίκο, ο οποίος μάλιστα ήταν αθλητής. Τρίχρονο, 7χρονο, 12χρονο, 18χρονο ετών, ένα ντόμινο φρίκης με 4 νεκρά παιδιά. Έτσι. Με τρομοκρατημένους και με τους ανεξήγους τους θανάτους οι γονείς και με τους γιατρούς να σηκώνουν τα χέρια ψηλά. Τι συμβαίνει εδώ? Πάμε τώρα να δούμε, ξαναλέμε, το θρίλερ. Το θρίλερ. Τρία παιδιά. Νικρά. Έχονται συνεχώς. Μετά το τέταρτο. Εκεί αρχίζει να γίνεται χειρότερο το θέμα. Λένε, μα τι γίνεται? Πρώτο, δεν μπορούν να βρουν το λόγο θανάτου. Έτσι. Έχουμε το δεύτερο σε λίγες ώρες. Πάλι δεν βρίσκουν το λόγο θανάτου. Πάμε στο τρίτο. Επίσης δεν μπορούν να βρουν τίποτα. Στο τέταρτο. Μα τι γίνεται εδώ? Τι γίνεται εδώ? Έχουμε ένα ντόμινο φρίκης. Χωρίς να ξέρουν για ποιο λόγο έχουμε αυτή τη στιγμή 4 νεκρά παιδιά που έχουν βγει στη δημοσιότητα. Φανταστείτε και πόσα άλλα θέματα υπάρχουν τέτοια με νεκρά παιδιά που δεν έχουν βγει στο φως. Και βλέπουμε ότι... Είναι, συγγνώμη, για 4 θανάτους παιδιών που έχουν βγει στη δημοσιότητα τις τελευταίες μέρες. Έτσι. Γιατί πόσα υπάρχουν και θάνατοι που δεν έχουν δει το φως δημοσιότητας. Τι συμβαίνει, κύριε Τζίφα? Πραγματικά, κανείς δεν γνωρίζει. Ακόμα και ο κύριος Καπραβέλος, ο διευθυντής της εντατικής μονάδας του νοσοκομείου του Παπαγεωργίου της Θεσσαλονίκης, ψάχνεται, όπως ψάχνονται και όλοι οι ειδικοί, να δούνε τι είναι. Είναι long COVID? Είναι επιπτώσεις από τον COVID? Είναι κάτι άλλο? Είναι μεμονωμένες περιπτώσεις και οι τέσσερις? Και οι τέσσερις έχουν όμως κάποια κοινά στοιχεία. Δηλαδή πυρετό, δύσπνοια, ακαμψία και στο τέλος καταλήγει, λέει, σε πνευμονία, αφού πρώτα έχουν περάσει όλα τα συμπτώματα τα οποία θυμίζουν την απλή κανονική γρίπη. Εκεί σηκώνει ψηλά τα χέρια η επιστήμη. Ακόμα ψάχνονται, Φίλιππε. Τόσο απλά. 4 νεκρά παιδιά και ακόμα ψάχνονται. Οι γονείς, να πούμε, της τρίχρονης, η οποία έφυγε από τη ζωή προ 10 ημερών, στις 7 του Μάη, ψάχνουν τώρα μέσω μηνυτήριας αναφοράς να δούνε και της νεκροψίας νεκροτομής που θα γίνει στο παιδί τους, τι έφταιξε, εάν υπήρξε κάποιο ιατρικό λάθος, εάν είναι αποτέλεσμα του COVID ή αν είναι κάποια νέα ασθένεια, κάποια παραλλαγή ή οτιδήποτε άλλο που μπορεί να έστειλε το παιδάκι στο θάνατο. Τι είναι αυτό το οποίο έχει γίνει αυτή τη στιγμή και έχουμε θάνατο 4 παιδιών χωρίς κανένας μα κανένας να μπορεί να δώσει εξήγηση? Εκτός αν δεν τρίχρονο, το τρίχρονο σίγουρα δεν έχει εμβολιαστεί. Ξέρουμε αν έχουν εμβολιαστεί τα άλλα 7, 12 και 18. Ναι, ξέρουμε ότι ο 18χρονος ήταν πράγματι εμβολιασμένος, για παράδειγμα. Το 7χρονο και το 12χρονο. Δεν έχουμε εικόνα ακόμα εάν έχουν εμβολιαστεί. Το τρίχρονο πάντως σίγουρα όχι, γιατί όχι. Είναι από 5 και πάνω. Ναι. Τι έχει γίνει εδώ? Ακούν οι γονείς. Έχετε, λέει, είπαμε και προηγουμένως, για αυτή την υπατήτιδα που σκοτώνει στο εξωτερικό. Μιλήσαμε για τη Δέλτα, η οποία είναι αόρατη. Τι γίνεται εδώ? Έχουμε θανάτους παιδιών. Και δεν γνωρίζουν οι ειδικοί πώς αυτά τα παιδιά πέθαναν. Πατήσε κάποιος ένα κουμπί και πέθανε το παιδί? Δεν γίνεται. Δεν μπορούν οι επιστήμονες να κάνουν διάγνωση του θανάτου και να πούν για ποιο λόγο υπήρχε ο θάνατος? Δεν μπορώ να καταλάβω. Ναι, περιμένουν τώρα να δουν μέσω των τοξικολογικών εξετάσεων και των νεκροψιών τι θα προκύψει. Αυτό θα πάρει μέρες, βέβαια, που σημαίνει το μέρες
ότι κινδυνεύουν και άλλα πολλά παιδιά. Έτσι, δεν είναι απλά ότι έχουμε μείνει στα 4 περιστατικά και όπως πολύ σωστά δυστυχώς είπες, πόσα άλλα περιστατικά παιδιών υπάρχουν τα οποία δεν γνωρίζουμε. Μάλιστα. Αυτά συνέβησαν επειδή ήταν ένα μπαράζ. Μέσα σε 10 ημέρες 4 παιδιά είναι μεγάλος αριθμός, είναι τεράστιος αριθμός. Μάλιστα. Τι να πω. Τα συλληπιτήρια στις οικογένειες που θερνούν τα παιδιά τους και οι γονείς λένε γιατί.